Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου, είμαι ο Γιάννης Ανδρέου και σε αυτό το βίντεο σήμερα θα μιλήσουμε για κρυπτονομίσματα όπως κάθε μέρα στις 7 η ώρα τα απόγευμα, θα κάνουμε ενημερώσεις, θα κάνουμε αναλύσεις για κρυπτονομίσματα και θα βλέπουμε νέα για το πώς πηγαίνουν, πώς εξαιρίζουν τα κρυπτονομίσματα και τι πιθανότητες υπάρχουν αυτή τη στιγμή και μέσα στον Απρίλιο και τους επόμενους μήνες. Σήμερα όμως θέλω να δούμε λίγο τις πιθανότητες το, το, να είναι ο Απρίλιος μήνας ένας bull run μήνας ή απλά ένας ας πούμε θα είναι ένας κανονικός μήνας για τα cryptocurrency. Okay. Σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο λοιπόν εδώ ε, είχαμε πει ότι αναμένεται στον, για τον Απρίλιο αναμένεται να υπάρχει εκτόξευση, να υπάρχει άνοδο ε, στα cryptocurrency. Και η αλήθεια είναι ότι άμα πάμε στο ε, Coin Market Cap από τη σημεία Απριλίου ε, βλέπουμε λοιπόν μια, μια αύξηση στο, συνολικά στο Market Cap, είχε φτάσει μέχρι και 1,993, δηλαδή σχεδόν πάρα λίγο να φτάσει τον αριθμό 2-3 συνολικά η αγορά των cryptocurrency. Και βλέπουμε λοιπόν το Ethereum να έχει κάνει all time high, να έχει το υψηλότερο από ποτέ, το Binance Coin και αρκετά άλλα νομίσματα. Το Polkadot πρώτη φορά ξεπέρασε τα 45 δολάρια. Είχαμε λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει ήδη με bull run μήνα στα αλήθεια, δηλαδή με με, ένα πολύ, με μια πολύ καλή και δυνατή ανάπτυξη. Τώρα, γενικά, αν θέλει να είσαι ενήμερο σε κρυπτονομίσματα, να σου υπενθυμίζω πω ανεβάζω καθημερινά στι 7 η ώρα, όπω είπα και στην αρχή. κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, πάντα και δίπλα στο κουμπί για τι ειδοποίησει. Για να λάβει ειδοποίηση όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο ή όταν κάνω live, γιατί πλέον θα κάνω και ένα live την εβδομάδα για κρυπτονομίσματα. Και χθε έκανα το πρώτο live, και θα κάνουμε λοιπόν και στην ερχόμενη εβδομάδα και κάθε εβδομάδα τουλάχιστον ένα live την εβδομάδα. Και γενικά να σα ευχαριστήσω και για την στήριξη στο κανάλι μου, την έχω δει από από εσά και που έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου και έχω πλέον πάνω από 10.000 subscribers, αυτό μου δίνει κίνητο να συνεχίζω να κάνω καθημερινή δουλειά και να βρίσκω όσε περισσότερε πληροφορίε μπορώ να βρω και να μοιράζομαι καθημερινά μαζί σα. Και έτσι λοιπόν έχω αρκετά, αρκετέ σημαντικέ πληροφορίε να μοιραστώ μαζί σας και στο σημερινό βίντεο για να δούμε λοιπόν, να δούμε προς τα πού πηγαίνει η κρυπτοαγορά αυτή τη στιγμή και να δούμε τις εξελίξεις και τις πιθανότητες που θα μπορούσαν να υπάρχουν άμεσα αυτό το μήνα. Λοιπόν, Ethereum βλέπουμε all time high. Να έχει, να έχει κάνει λοιπόν, είχε κάνει τη διόρθωσή του, είχε μια άνοδο, κάνει τη διόρθωση δύο φορές και τώρα λοιπόν ε, αναμένεται να συνεχίσει να έχει μια καλή πορεία σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε τελευταία. Θα δούμε και σε αυτό το βίντεο περισσότερες ε, λεπτομέρειε. Τώρα στα προηγούμενα βίντεο σας είχα κάνει κάποιες αναλύσεις για το DENT, για το Holochain, σας είχα μιλήσει για το BitTorrent παρόλο που δεν είχαμε κάνει κάποιο βίντεο συγκεκριμένα για το BitTorrent ή για το WINK είχα μιλήσει και για κάποια άλλα κρυπτονομίσματα εδώ που είναι χαμηλής αξίας και έχουν καλές πιθανότητες να, πιθανότητες να πάνε καλά και βλέπουμε λοιπόν τώρα το DENT να έχει μια καλή άνοδο, να έχει πάρει τα πάνω του λοιπόν ξανά Α, το WINK πολύ, δηλαδή, έχει μια εκτόξευση βασικά το WINK win Wink, ε, πάει καλά. Χόλο, ok. <laughs> Εντάξει, εκτόξευση, δηλαδή πολύ μεγάλη απογείωση. Ε, Elrond πήρε τα πάνω του, μετά από ένα μήνα. Ε, είχε κάνει μια καλή άνοδο εδώ πέρα, ε, είχε φτάσει μέχρι 201 δολάρια, έκανε τη διόρθωσή του. Για αυτό το κρυπτονόμισμα έχω μιλήσει ήδη σε πριν κανένα μήνα, νομίζω, στο, στο κανάλι μου. Οπότε, ε, αν θέλει κάποιο να μάθει, μπορεί να πάει να δει αυτό το βίντεο. Polkadot, all time high και αυτό, έφτασε πρώτη φορά στα 46 νομίζω έχει φτάσει, 46 και κάτι, και okay, 45, ok, 45 και 87, uh, και αυτό είχε ένα καλό νέο, νομίζω είχε μια συνεργασία με το China, Link, κάτι είδα, uh, και αυτό λοιπόν και το Polkadot ξελίζεται καλά, είναι, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές και του Ethereum και, για το, uh, και του Cardano, και αυτή τη στιγμή δουλεύουν, φαίνεται ότι δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά στα παρασκήνια, και, και, οι τρεις, και τα τρία project, Cardano, Polkadot και Ethereum, κοντοχτυπιούνται πολύ δυνατά αυτή τη στιγμή για το ποιος θα κερδίσει τη μεγάλη πίτα της αγοράς. Και το BitTorrent, εκτόξευση και αυτό, είναι, ας, έχει συνέχεια συνέχει άνοδο στις τελευταίες ημέρες ε, και έχει φτάσει αρκετά ψηλά, λοιπόν, βλέπουμε, έχει φτάσει πάρα πολύ καλά. Τώρα εδώ θέλει μια προσοχή, επειδή αυτά έχουν πάει καλά αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι την ώρα που βλέπετε το βίντεο είναι η κατάλληλη στιγμή να αγοράσετε, γιατί μετά μπορεί να, μπορεί να, πέσετε στη στιγμή που θα κάνει τη διόρθωση και να ξέρει κάποιο να την πατήσει. Αυτά είναι γενικά, τα έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο. Είναι κρυπτονομίσματα που θεωρώ ότι έχουν μέλλον. Ότι έχουν, έχουν ένα project το οποίο αξίζει. Ε, δεν είναι όμω η κατάλληλη τη στιγμή την ώρα που βλέπετε το βίντεο να πάτε να αγοράσετε. Έτσι, Κάντε, συνεχίστε ε, να το παρακολουθείτε και να δείτε εσεί μόνοι σα ποια είναι η κατάλληλη στιγμή. Τώρα, θεωρητικά, μόνο ένα medium θα μπορούσε να προβλέψει κάτι σωστό. Θεωρητικά, γιατί και αυτό είναι αμφίβολο πλέον. Αλλά, <laughs> αλλά βλέποντα όμω κάποια γραφήματα και κάποιε πληροφορίε, μπορεί όμω αυτά να, να βγάλει ένα πόρισμα και να έχει μια εκτίμηση τη κατάσταση και τη εξέλιξη που μπορεί που μπορεί να έχει μια αγορά έτσι και γι αυτό σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας δύο γραφήματα το οποίο το ένα είναι ε, με το bitcoin συνολικά για την, ε, την παγκόσμια αγορά και αξία των cryptocurrency και το άλλο χωρίς το bitcoin άμα δούμε λοιπόν πρώτα το, ε, την, το global cryptocurrency χωρίς το total δηλαδή μαζί με το bitcoin μάλλον άμα ε, δούμε λοιπόν το στις 20, άμα δούμε από τις 20 Φλεβάρι του 2017, πριν 4 χρόνια και κάτι λοιπόν, πριν 4 χρόνια και 1,5 μήνα, ήταν λοιπόν στα 20 δις. Η αξία όλων των κρυπτονομισμάτων μαζί με το bitcoin τότε ήταν στα 20 δις. Και από τότε μέχρι τώρα, πόσο λέτε να έχει πάει πάνω, συνολικά όλη η κρυπτοαγορά μαζί το bitcoin. Από 20 λοιπόν δις που ήταν τότε, τώρα είναι, είναι στα 2-3, έτσι, είναι στο τσάκ για 2-3. Έχει, είναι λοιπόν 100 φορές πάνω σε μόλις 4 χρόνια η κρυπτοαγορά συνολικά. Γενικά συνολικά όλη η κρυπτοαγορά μαζί με το bitcoin. Τώρα άμα δούμε χωρίς το bitcoin, άμα δούμε λοιπόν χωρίς το bitcoin το οποίο ήταν στο 2, 2,5 εδώ στις, στις 20 Φλεβάρι, χωρίς το bitcoin 2, 2,5 ήταν τότε η αξία όλων των κρυπτονομισμάτων εκτός του bitcoin ε, και πλέον σήμερα λοιπόν είναι στα 850 δις όλα τα άλλα εκτός του bitcoin το bitcoin από μόνο του είναι 1,153 νομίζω πρέπει να είναι κάπου εκεί τώρα τα υπόλοιπα είναι κοντά στο 1,13 εκεί τα υπόλοιπα είναι από άλλα κρυπτονομίσματα τα υπόλοιπα 850 δις και άμα δούμε λοιπόν εδώ τώρα ε, 850 2,5 άμα κάνουμε λοιπόν εδώ τα μαθηματικά είναι 340 φορές πάνω κρυπτοαγορά εκτό του bitcoin, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα νομίσματα, 340 φορέ πάνω σε τέσσερα χρόνια. Και τώρα λοιπόν έχουμε την συνολική αγορά των κρυπτονομισμάτων στα 2-3, παραλίγο έτσι. Δεν είδατε τα νούμερα πιο πάνω. Ε, σκεφτείτε τώρα αυτό. Αν στα επόμενα χρόνια, στα επόμενα τέσσερα χρόνια, φτάσει μόνο το 1 τρίτο της, αυτού του αποτελέσματο, δηλαδή χωρί το bitcoin, ή μόνο το 50% του στόχου να επιτευχθεί. Στα επόμενα 4 χρόνια από το συνολικό μαζί με το bitcoin, σκεφτείτε πού μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, πόσο θα είναι, θα είμαστε στα 103 και εκεί θα έχει περάσει συνολικά το χρυσό, θα έχει περάσει τα πάντα. Η συνολική αξία των κρυπτονομισμάτων θα έχει, θα έχει πλέον μπει στην αγορά και θα έχει σαρώσει τα πάντα. Έτσι. Αυτό λοιπόν για να σκεφτείτε και να δείτε το τι θα μπορούσε να συμβεί έτσι. Αν στα, στα προηγούμενα τέσσερα χρόνια που δεν είχαμε Visa, δεν είχαμε PayPal δεν είχαμε Goldman Sachs να προσπαθεί να δίνει στους πελάτες της και όλα αυτά και όλες τι αμφισβητήσεις και όλα αυτά που γινόντουσαν αυτά τα χρόνια, σκεφτείτε το τι μπορεί να συμβεί τώρα που έχουν φτιαχτεί τόσα, τόσες χιλιάδες projects πάνω στα κρυπτονομίσματα, στα κρυπτονομίσματα και στη τεχνολογία του blockchain. Το τι θα μπορούσε να συμβεί τώρα. Απλά σκεφτείτε, σκεφτείτε μόνοι σας το τι θα μπορούσε να συμβεί. Okay. Πάμε να δούμε τώρα λίγο NFT Marketplace. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα νέα. Ε, αυτό το μεγαλύτερο το Marketplace για NFT, για να αγοράσει κάποιους NFTs και αρκετοί με ρωτάτε κάποιες φορές στα βίντεο ε, το, που, θα να, θα, που θα, μπορούσατε να αγοράσετε NFTs είναι λοιπόν το OpenSea.io και σε κάποια από τα επόμενα βίντεο θα δείξω και κάποιο πώ μπορεί να αγοράσει και θα δείξω και άλλες, και άλλα marketplace και άλλε λεπτομέρειε. Ε, αυτό τώρα εδώ τι γίνεται. Εδώ λοιπόν τώρα για να αγοράσει κάποιο NFT εδώ ή να ανεβάσει μάλλον κάποιο NFT επίση ε, έχει μεγάλα gas fees. Ε, αυτά τα fees που πληρώνει για να ανεβάσει κάποιο ή να αγοράσει κτλ. Έχει λοιπόν χρεώνει μεγάλα fees γιατί αυτή η πλατφόρμα είναι χτισμένη πάνω στην. χρησιμοποιεί το Ethereum. Έτσι. Είναι πάνω στο Ethereum και χρεώνει πάνω στα φύση του Ethereum. Αυτό λοιπόν είναι ακριβά και κάποιε φορέ κάποιοι που φτιάχνουν NFT δεν μπορούν να τα ανεβάσουν γιατί πάει μέχρι και 200 δολάρια κάποιε φορέ. Δεν θυμάμαι ακριβώ το ποσό, αλλά πάει, είναι, είναι υψηλά τα φύση για, για, να βάλει κάποιο ένα NFT εδώ πέρα. Οπότε αυτό λοιπόν τι κάναν τώρα, αυτή η πλατφόρμα, αυτό το marketplace λοιπόν θα βάλει, θα προσθέσει το layer 2 protocol του Ethereum για να έχει gas-free trading για να μπορεί να κάνουν λοιπόν trading μέσα στην πλατφόρμα ε, ε, με gas-free, free που σημαίνει ότι δεν θα πληρώνουν φρεις χωρίς όμως αυτό να, ε, να προκαλέσει ζημιά στους miners έτσι το, το τονίζει λοιπόν και αυτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν τώρα αναμένεται να δώσει ακόμα μεγαλύτερη αξία και στα NFTs να εξελιχθεί παραπάνω η αγορά των NFTs να, να υπάρχει μεγαλύτερη εξέλιξη αλλά και το Ethereum να, να προχωράει καλύτερα. Και εδώ βλέπουμε επίση λοιπόν και άλλε εταιρείε που θα χρησιμοποιήσουν αυτό εδώ, το ίδιο το σύστημα λοιπόν, το οποίο είναι το ecosystem του Μαρτίου λέει του 2021, αλλά οκ, okay, θα συνεχιστεί και για του επόμενου μήνε. Και είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβετε την, και την εξέλιξη και το ίδιο το Ethereum. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι γίνονται τεράστιε προσπάθειε, τε, τεράστια δουλειά από πίσω για να εξελιχθεί, να μειώνουν τα φύση του Ethereum και να, να μεγαλώνει και το ecosystem του Ethereum. Πάμε τώρα και στο, στο engine coin, το οποίο λοιπόν έχουμε ένα καλό νέο για τους engine coin holders, το οποίο σαν project και αυτό έχω μιλήσει ήδη σε προηγούμενο βίντεο, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό και έχει εξαιρετικό μέλλον θα κάνει launch, αυτό με ενημέρωσε ένας από τους subscribers και τον ευχαριστώ που με ενημέρωσε αυτό το νέο να το μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Ε, θα κάνει launch λοιπόν το JumpNet στις 6 Απριλίου, το οποίο λοιπόν θα, θα επιτρέπει στο, Θα έχει ε, πιο υψηλή ταχύτητα και θα επιτρέπει στο δίκτυο να υπάρχει να γίνεται free trading, να υπάρχουν free transactions μέσα στη πλατφόρμα. Όπω και, ε, και για τα NFTs μέσα στο OpenSea εδώ μέσα, θα γίνεται λοιπόν κάτι παρόμοιο και στο Engine Marketplace γιατί και εδώ υπάρχει marketplace ή ανευτή κτλ. Okay, αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο νέο επίση και για το engine Coin το οποίο θα γίνει σε λίγε μέρε τρει μέρε από σήμερα και το Infinity που είδαμε και χθε στο live. Αυτό θα γίνει λοιπόν προ το τέλο του 2021, έχουν πει. Τώρα αυτό εδώ που κοινοποιήσει η Binance σήμερα στο δικό τη, στο Twitter έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει την ψυχολογία λοιπόν του, market, του κύκλου τη αγορά. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν όταν, ε, όταν είναι σε μια τέτοια εξέλιξη ότι κάποιο δεν τον πιστεύει ακόμα, μετά κάποιο ελπίζει, μετά κάποιο είναι optimist, κάποιο τον πιστεύει, wow, ευτυχισμένο, και μετά λοιπόν αρχίζει και. Ακριβώ την άλλη πλευρά, μόλις αρχίζει να πέφτει, αυτό είναι στάνταρτ. Είναι, ε, είναι σαν νόμο τη φύση, α πούμε. Είναι, δεν, είναι απαράλλακτο. Το έχουμε δει, το έχω παρατηρήσει όταν πέφτουν τα κρυπτονομίσματα. Γιατί πέφτει και πότε θα ανέβει, και αν θα ανέβει ξανά. Και εδώ, συνήθω, λοιπόν, βλέπω αρκετού, έχω ακούσει αρκετέ ε, ιστορίε και πάρα πολλού ανθρώπου από φόβο και ανησυχία, λοιπόν. Να, να πουλάνε τα χρυτονομίσματα που μπορεί να τα αγοράσανε, και μέχρι και, και εδώ πάνω. Αυτό λοιπόν θέλει μια καλή και σωστή διαχείριση ψυχολογική και κάποιο δεν θα ρισκάρει, α πούμε. Τα προστοζήν για να τα. για, τα, για, για να επενδύσει σε cryptocurrency. Είπαμε, είναι μια, μια καλή αγορά, μια καλή εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Γενικά, αλλά οκ, okay, θέλει μια ψυχραιμία και σωστή διαχείριση γιατί δεν είναι joker. Δεν, δεν μπορεί να βασιστεί 100%, να βασιστείς 100 μόνο σε αυτό. Θέλει λοιπόν μια σωστή διαχείριση αυτό. Και αυτό εδώ <laughs> επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει πλάκα. Λέει, no, not financial advice, αλλά δείχνει την εξέλιξη όπου. Κάποια στιγμή ήμασταν κάπω έτσι. Μετά με τι τράπεζε και με τι κάρτε. Και τώρα λοιπόν είμαστε με το trading, με το κινητό στο χέρι Για να κάνουμε refresh κάθε 3 και λίγο και να κοιτάμε λοιπόν την κρυπτοαγορά. Πόσο εξελίσσεται, είναι πάνω, είναι κάτω, όλη την ώρα. Πάρη σε χίλτον λοιπόν τώρα. Συμμετέχει και αυτή στα κρυπτο. Ε, αυτή η φωτογραφία που έχουν αυτά τα κόκκινα στα μάτια, βάζουν αυτό το πράγμα εδώ. Ε, δηλώνει λοιπόν συνήθω είναι για αυτού που λένε ότι θα μπαίνουν στα κρυπτο λοιπόν. και. Α, τώρα είναι άλλος ένας επώνυμος το οποίος, ο οποίος μπαίνει συμμετέχει στα κρύπτο και είναι περισσότερη διαφήμιση και αυτό είναι καλό είτε δεν τη συμπαθούμε είτε δεν τη την Paris Hilton δεν μας νοιάζει είναι καθαρά για την κρύπτο αγορά αυτή η πληροφορία Α, αυτό που έχει ενδιαφέρον τώρα εδώ επίσης είναι η Grayscale η οποία έχει επενδύσει αν θυμάμαι καλά γύρω στα 25 δις σε bitcoin και είχε προτείνει κάποια στιγμή ε, ποια άλλα κρυπτονομίσματα θεωρεί ας πούμε ότι έχουν αξία και τα έχει προτείνει σαν top με βάση τεχνολογίας κτλ. Ε, τα είχα δείξει νομίζω και σε προηγούμενο βίντεο αυτά και εδώ λοιπόν τώρα ανακοινώνει και τις καινούριε επενδύσεις που έχει κάνει η Grayscale LPT, MANA, Decentraland, το Filecoin, XLM, το Stellar, Chainlink και Basic Attention Token. Καινούριες λοιπόν επενδύσεις της uh, Grayscale σε crypto. Αυτά λοιπόν έχει επενδύσει η Grayscale, οπότε εδώ λοιπόν φαίνεται συνεχής και ραγδαία εξέλιξη στα cryptocurrency. Και εγώ δεν βλέπω κάποια κάτι που να δείχνει αυτή τη στιγμή κάποιο σταμάτημα ή κάποιο, κάποιο εμπόδιο. Τα πάντα μπορούν να συμβούν στην αγορά και, καμία, και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ε, ξέρει ότι θα πάνε μόνο προ τα πάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή, με, με τέτοια φόρα και με τέτοια εξέλιξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ε, εγώ δεν βλέπω κάτι να το σταματάει. Έτσι. Και εγώ το βλέπω bullish. Το βλέπω να συνεχίζεται, να εξελίζεται, να, να πηγαίνει, να κάνει, ναι, ναι, να κάνει τη διόρθωση του όταν να κάνει, αλλά να πηγαίνει προ τα πάνω. Και άμα δούμε την, την, αγορά, είχαμε τον, στα κρυπτονομίσματα, είχαμε λοιπόν το Φλεβάρι και το Γενάρι, είχαμε και τον Δεκέμβριο είχαμε μεγάλη εξέλιξη, είχαμε μεγάλη άνοδο σε όλα τα κρυπτονομίσματα. Ο Μάρτιο μήνα είχε μια διόρθωση σε πολλά βασικά νομίσματα και μια, σταθε... μια σταθερότητα και αναμένε το Απρίλιο να έχει μια. Δηλαδή να έχει μια ανωδική πορεία τώρα να συνεχίσει. Και έχει ήδη βασικά μπει δυναμικό όπως είπα και στην αρχή αυτού του βίντεο. Έχει ήδη μια δυναμική αρχή ε, και πηγαίνει καλά. Και αυτό τώρα που είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας είναι το εξή ότι η JP Morgan λοιπόν ανακοίνωσε και έδωσε λοιπόν εδώ μια, κάποια νούμερα και λέει λοιπόν πως από τον Οκτώβριο οι επενδύσεις σε σύγκριση με το χρυσό και τα cryptocurrency έχουν τεράστια διαφορά δείχνοντας το γράφημα λοιπόν που πέφτουν οι επενδύσεις σε χρυσό και πως πηγαίνουν οι επενδύσεις σε cryptocurrency. Άρα λοιπόν, τι καταλαβαίνει βλέποντα αυτά. έτσι. Δεν ξαναλέω, δεν είμαι medium, ούτε είμαι financial advisor να σα πω ότι είμαι ο ειδικό να κάνω τη super duper ανάλυση και να σου πω ότι αυτό θα πάει προ τα πάνω. Αλλά με τι πληροφορίε που βλέπω ε, αυτή τη στιγμή και μοιράζομαι και που παρακολουθώ τους, τουλάχιστον του τελευταίου 4 μήνε, βλέπω μια τεράστια και ρακδέα δηλαδή, ε, εξέλιξη στα cryptocurrency. Και μιλάμε λοιπόν για μεγάλη διαφορά. και... Σε προηγούμενα άρθρα είχα δει επίση ότι αρκετοί πουλάγαν το χρυσό, το χρυσό για να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, η Goldman Sachs είχαμε πει και σε προηγούμενα βίντεο ότι κάνει αίτηση για να, για να, δίνει, NFT, να δίνει bitcoin στους πελάτες της. Πλέον λοιπόν αναμένει να δώσει να είναι πολύ σύντομα να δίνει λοιπόν στους πιο κλειστούς πελάτε, πελάτες να τους προσφέρει bitcoin assets, digital assets. Και αυτό αναμένει λοιπόν να, το δώσει, να δώσει γενικά μεγαλύτερη αξία στα κρυπτονομίσματα και στο bitcoin αλλά και στα κρυπτονομίσματα γενικά να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σ' άρεσαν οι πληροφορίε που μοιράστηκα σήμερα μαζί σου. Αν σ' άρεσαν, κάνε like σε αυτό το βίντεο. Πε μου και εσύ τη δική σου άποψη κάτω από αυτό το βίντεο στα σχόλια. Μοιράσου το και με του φίλου σου στα social media αυτό το βίντεο, αν θέλει να ενημερωθούν και αυτοί. Και αν θε γενικά να είσαι ενήμερο για κρυπτονομίσματα, λοιπόν, κάνε σίγουρο ότι κάνει εγγραφή στο κανάλι μου. Πατά δίπλα και στο κουμπί για τι ειδοποίησει για να λάβει ειδοποίηση όταν ανεβάζω καινούργια βίντεο. Και μπορεί φυσικά να δει πάρα πολλά άλλα βίντεο που έχω ήδη στο κανάλι μου, αρκετέ αναλύσει και προβλέψει και πληροφορίε για κρυπτονομίσματα. Αυτά, λοιπόν, καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες και θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Γεια χαρά!